Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τη Real Madrid, του Γκαλάκτικο και τον Φλωρεντίνο Πέρεθ. Ή Πέρε, αν προτιμάτε, απλά Πέρεθ δείχνουν ότι είσαι ο πρώτο Και προχωρούμε ε, στο βίντεο μα. Το λοιπόν, η Real Madrid, Γκαλάκτικο, ε, Λουί Ραούλ, Μπέκαμ, Ρονάλτο, Ρομπέρτο Κάρλο και δεν συμμαζεύεται. τούτη Ιουλιο, οι παίχτε, η, η στρατολόγηση των παίχτων των, των, μεγαλύτερων ομάδων τη εποχή, ε, Ξεκινάμε έναν πλάνο. Το πλάνο πιο ανοιτά θα δούμε στη συνέχεια. Ε, Μπροστάρις της, ε, της, ε, της ιδέας ήταν ο Λουίς Φίκο. Οι Ραρμανδρίτες είχαν προβλήματα, ήταν να γίνουν εκλογές, υποψήφιο ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Και έλεγε ότι εγώ αν πρόεδρος θα φέρω τον Λουίς Φίκο. Ο Λουίς Φίκο ήταν στην Παρτσελώνα, πάει στα Ραρμανδρίτες. Ε, ακούεται σαν προαπριλιάτικο φάρσα. Ε, ναι. Και ο Πέρε έρχεται ο Λουίσου Βόρεια Μαδρίτη, αλλάζουν τα πάντα. Ξεκινά μια ε, κάθοδο, πολλοί παίχτε παίζουν τεράστια ονόματα. Και ο Πέρε έχει έναν πλάνο. Τον το το, 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 το πλάνο είναι τα πνευματικά δικαιώματα, τα image rights. Για παράδειγμα, <coughs> όνομα, υπογραφή, παρατσούκλι, φωνή και ό,τι άλλο τίποτε χαρακτηριστικό. Ε, είναι μοναδικό για τον παίχτη, ανοίγει το 50% στη Real Madrid Μιλούμε για ένα τεράστιο ποσοστό. Και γιατί όλα τα ονόματα κάνουν το πράγμα. Το λοιπόν, για παράδειγμα. Ο Ζιντή ζητάνε σπόνσορα την Αντίτα, που ρεύει από τι Αντίτα, παίρνει στο γήπεδο, πιάνει λεφτά, που είναι το sponsorship, το 50% πάει στη Ρομαδρίτη. Αυτό είναι και ο Ζιντάν. Ο επόμενος γαλακτικό είναι ο David Beckham. David Beckham, το brand name του Beckham που ο Πέρες ήταν, ήταν άρρωστος με τον το ήταν obsessed στο να φέρει τον David Beckham στη Real Madrid για να ολοκληρώσει να πούμε το, το πλάνο του. Ο David Beckham ήταν μια επιθυμία του, του Πέρες, πραγματοποιείται, έρχεται τον David Beckham στη Real Madrid ε, ε, ήξερε ο Πέρες ότι με τον ερχομό του Beckham πλέον η Real Madrid είχε ένα τεράστιο exposure και στην Ασία, όχι μόνο στην Ευρώπη. γιατί ε, πλέον στην Ασία, ε, είχα ένα να order David Beckham breakfast, ας πούμε. Ε, ήταν ο πιο γνωστός προσφαιριστής της τότε εποχής. Ε, ο, Πέρε, Πέρες, την πρώτη του σεζόν που ήταν στη Real Madrid, είχε έσοδα η Real Madrid σε 38 εκατομμύρια. Not bad, not great. Ε, την τέταρτη χρονιά του, δηλαδή τη δεύτερη χρονιά του David Beckham, η Ραόλ Μαδρίτη και 292 εκατομμύρια έσοδα, τα οποία 132 έρχονται από διαφημίσει, όπου την πρώτη σεζόν ήταν στα 38. Άρα μιλούμε για ε, τρελήν άνοδο στα έσοδα από τι διαφημίσει. Όλοι οι Γαλάκτικο έφερναν έναν fan base που κάθε άκρη στον κόσμο. Ο Ραούλ του Βραζιλία, ο Ραούλ Ευρώπη, η Μασία ε, και τα συναφή. Ε, ο Πέρε αντιλήφθηκε κάτι πάρα πολύ γλύωρα για την εποχή του. Ε, αντιλήφθηκε ότι οι παίχτε γίνονται ε, media products. Και οι ομάδε πρέπει να γίνουν τα production companies. Ε, για παράδειγμα, μια ταινία που είναι στο, στο Netflix μια ταινία γίνεται με του πιο διάσημου ηθοποιού. Το Netflix αγοράζει την ταινία γιατί παίζουν πιο διάσημοι ηθοποιοί. Μπορεί το σενάριο να μένει πολύ καλό, όμω πάλι το Netflix να αγοράζει και ο κόσμο να δει γιατί παίζουν ένα με μεγάλα ονόματα. Κάπω έτσι έγινε με Real Madrid. Ε, η Real Madrid έγινε το, το, ο προορισμό που ήταν και ο σποσφαιριστή ότι αν πάει σε Real Madrid, πάει σε άλλα level, αν είναι μια μεγάλη πόρτα που έρχονται σπόνσορε. Και το 50% που διάστηκε η Real Madrid It's fine. Ευχαρίστω διούν γιατί τα λεφτά, οι σπόνσορες που έρχονται στον ποσφαιριστή είναι ακόμα πιο κερδοφόρα από ότι στην προηγούμενη εβδομάδα. ξανά αναφορά στον Beckham. Ο Beckham ήταν ήδη που πιο ακριβώς πλέον στον κόσμο στη United με 15 εκατομμύρια το χρόνο έσοδα, 6 από του τους μισούς σαν ποσφαιριστής. Σε 8,5 που διαφημίσει. Στέλνω Μαντρίτη σε 8, ε, 8 σαν ποσφαιριστή, σε 13,6 που διαφημίσει. Άρα 15 στην United, 22 στέλνω Μαντρίτη. Πάλε σύμφερε τον, ε, τον άδεια το 50% των δικαιωμάτων του στέλνω Μαντρίτη. Τον ε, το πράγμα αντιληφθήκαν το όλοι οι Ο Πέρε έπεισε του. Η Ραλμαντρίτη έγινε η Ραλμαντρίτη που, που γνωρίσαμε, που ξέραμε ότι οι top παίχτες παίζουν στη Real είναι η πιο γνωστή ομάδα στον κόσμο. Τσουπέρες και δημιούργησε ε, η ιδέα του, κάποιοι λένε ότι ήταν να δημιουργήσει Hollywood of Football, σε να πιάνει μυθικά τρελά ποσά. Ε, αυτό ήταν το βίντεο, σύντομο, πίσω σας άρεσε, αν δεν σας άρεσε, dislike. Ε, αυτά, θα πω στο βίντεο.